Καλή άνοιξη λοιπόν, όντως. Σήμερα στις 6 ώρα ο ήλιος περνά πάνω από τον σημερινό. Οπότε στις 6 ώρα ακριβώς έχουμε η σήμερα ή η νύχτα. Είναι μια δράση η οποία γίνεται σε 827 σχολεία σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Από την κόση συμμετέχουν αρκετά σχολεία, όπου κάνουμε, επαναλαμβάνουμε ένα πολύ σπουδαίο πείραμα που είχε γίνει στην αρχαιότητα, το 230 περίπου π.Χ. από τον Ερατοσθένη. Μετρούμε με την ευκαιρία αυτή το μέγεθος της γης, την ακτίνα της γης. Πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό για τα παιδιά και τι όργανα χρησιμοποιούν για αυτή την καταμέτρηση? Προσπαθούμε να κάνουμε το πείραμα όπως το έχει κάνει και ο Ερατοσθένης, χρησιμοποιώντας πολύ απλά υλικά. Ένα χάρακα, μια μετροτενία και σήμερα χρησιμοποιούμε βέβαια και το ίντερνετ για να μετρήσουμε την απόσταση που χρειάζεται μεταξύ της γης και του σημερινού. Αλλά όπως βλέπετε το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, δεν είναι μόνο εδώ μεγάλο, παντού είναι μεγάλο και πιο πολύ εμείς μας ενδιαφέρει με αφορμή αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός, να δείξουμε στα παιδιά ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα με απλά υλικά και με αρκετή εξυπνάδα. Τα παιδιά ενδιαφέρονται έτσι για τα πειράματα, όπως τα έχουμε μάθει εμείς, όπως πολύ καλά είπατε και με τα απλά υλικά, τα καθημερινά. Τα παιδιά ενδιαφέρονται έτσι, έχουν αυτό το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, το πώς τα είχαμε μάθει εμείς είναι μάλλον λάθος τρόπος και δεν είναι σωστό να επαναληφθεί. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους να προσεγγίσουμε το μάθημα με πειραματική διερεύνηση. Προτάσουμε το πείραμα που το κάνει ο μαθητής και όχι ο καθηγητής. Είναι νέοι τρόποι να προωθήσουμε το πείραμα και είναι ευτυχώς που στο νέο νομοσχέδιο ο θεσμός των εργαστηριακών κέντρων παραμένει. Να μας πείτε και το ΕΚΠΑ τι άλλο ετοιμάζει, τι άλλο έχει στην ατζέντα του, μιας και βλέπουμε πολλές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά έτσι διάφορα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται. Ναι, κοιτάξτε, οι δράσεις μας είναι καθημερινές, αλλά ξεχωρίζουν ορισμένες σημαντικές. Μία από αυτές που νομίζω ότι πρέπει να την κυνηγήσουμε από νωρίς είναι να στηρίξουμε το θερινό σχολείο που γίνεται στην Κάλυμνο στις αρχές Ιουνίου. Γίνεται για τέταρτη φορά και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα η φετινή. Το οποίο θα περιλαμβάνει τι ακριβώς, ποιο θα είναι ακριβώς το αντικείμενο? Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Δωδεκανήσου, της Καλύμνου, της ΚΟ κυρίως και των υπολείπων νησιών. Περιέχει πολλές διαλέξεις από σημαντικούς επιστήμονες. Επίσης περιέχει και περιλαμβάνει και πολλά πειράματα. Στην ουσία τη φυσική που δεν διδάσκεται τόσο στο σχολείο. Σύγχρονη φυσική κυρίως και αστρονομία. Είσαι και εσύ μία από τις μαθήτριες που συμμετέχεις στο συγκεκριμένο πείραμα σήμερα. Θέλω να μας πεις λοιπόν τις εντυπώσεις. Εμένα μου άρεσε, αν και δεν περίμενα να γίνει τόσο γρήγορη αλλαγή που έγινε. Αυτό, μ' άρεσε πολύ. Θεωρείς ότι μέσα από τα πειράματα η γνώση είναι καλύτερη και πιο σημαντική? Νομίζω ναι, γιατί εγώ γενικά είμαι πρακτικός τύπος και μου αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα και όχι από θεωρία, νομίζω βοηθάει πιο πολύ έτσι. Νομίζεις ότι έτσι και το μάθημα είναι πιο ενδιαφέρον από ότι ο κλασική μέθοδος παράδοση? Από το να ακούς συνέχεια κάποιον να μιλάει είναι καλύτερο να το βλέπεις, πιστεύω. Είναι πιο ωραίο. Εγώ πάντα ήθελα να το δω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Μετά όμως μ' άρεσε πάρα πολύ και στην αρχή νόμιζα ότι θα μίκρινες και άλλα, τελικά μεγάλωνε. Είναι ενδιαφέρον το μάθημα κατά αυτόν τον τρόπο με τα πειράματα? Ναι, πολύ ωραίο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έλεγες έτσι και στους μαθητές σου, στους φίλους σου που ίσως να μην έχουν το ίδιο ενδιαφέρον με σένα? Ότι θα τους άρεσε πιστεύω να ερχόντουσαν και εκείνοι στην αστρονομία και θα είναι ωραία. Ποια είναι τα όργανα τα οποία χρησιμοποιήσετε σήμερα για να κάνετε τη μέτρηση? Χρησιμοποίησαμε ένα ξύλο 88 cm, πλαστελίνη, ένα χαρτί και μέτρο. Μια πολύ σημαντική στιγμή για τα παιδιά, από ό,τι είδαμε υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός ό,τι αφορά την υλοποίηση ενός πειράματος. Είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα που την είχε ο Ερατοσθένης πριν 2.000 χρόνια. Είναι πολύ όμορφο γιατί χρησιμοποιεί γνώση, χρησιμοποιεί μαθηματικά γεωμετρία, την οποία τα παιδιά διδάσκονται αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Και είναι ενθουσιασμένα γιατί ξαφνικά βλέπουν ότι αυτή η γνώση υλοποιείται και παράγει ωραία αποτελέσματα σε κάτι που φαίνεται και λίγο ουτοπικό του πώς θα μετρήσω την ακτίνα της γης. Παράλληλες ευθείες, γωνίες, όλα αυτά εδώ ξαφνικά τα βλέπουν μπροστά τους ζωντανά να υλοποιούνται πάνω σε μια ωραία ιδέα. Θεωρείτε ότι αυτή η μέθοδη κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών? Ναι, γιατί δεν χρησιμοποιούμε βαριά τεχνολογία, δεν χρησιμοποιούμε βαριά μέσα, χρησιμοποιούμε πολύ απλή σκέψη, πολύ σταθερή σκέψη. Σε ένα επίπεδο το οποίο το διδασκόμαστε εδώ μέσα. Τα αποτελέσματα τα σημερινά ποια ήταν, για να κάνουμε ένα συμπεράσμα να βγάλουμε? Τα αποτελέσματα προς το παρόν κρατάμε τον ενθουσιασμό. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα βγάλουμε θα γίνει σε λίγη ώρα στην ομάδα αστρονομίας που έχουμε εδώ πέρα στο γυμνάσιο. Θα αναλύσουμε αυτές τις μετρήσεις που βγάλαμε πάλι μέσα από τον ίδιο ενθουσιασμό με τον οποίο φτιάξαμε αυτό. Ομάδα αστρονομίας εδώ στο. Ναι, έχουμε μια ομάδα αστρονομίας και όλα αυτά τα έχουμε χτίσει. Όλη αυτή την ιδέα την έχουμε χτίσει. Ήμασταν έτοιμοι σήμερα. Πόσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα και ποιο είναι το ενδιαφέρον που έχουν για τις νέες μεθόδους και όλη αυτή την έρευνα που υπάρχει γύρω από αυτά?
Κοιτάξτε, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τις νέες μεθόδους όσο του πώς με πολύ απλή σκέψη, με πάρα πολλά απλή απλά μαθηματικά, έχουμε φτάσει να μετρήσουμε, παραδείγματος χάρη, στην ομάδα αστρονομία στην ακτίνα της γης, ακτίνα Σελήνης, απόσταση γης Σελήνης, όλα αυτά με πολύ απλές ιδέες που έχουν έρθει από την αρχαία Ελλάδα. Τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα αστρονομίας κατά βάση είναι 20-25 παιδιά, τα οποία είναι από διάφορες τάξεις, κυρίως τις τρίτης και τις δευτέρας, έχουμε και ελάχιστα παιδιά από την πρώτη. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος και όσο μεγάλος είναι ο ενθουσιασμός, τόσο μεγάλη είναι και η δικιά μας όρεξη. Καθόμαστε σήμερα, παραδείγματος χάρη, με τις εξωσχολικές ώρες μέχρι τις 4 το απόγευμα, όχι γιατί πιέζουμε τα παιδιά, γιατί τα ίδια τα παιδιά πιέζουν εμάς να καθίσουμε.